για την αναβαθμισμένη λειτουργία του νοσοκομείου της Ιεράπετρας, η οποία οφείλεται στη συστηματική και αδιάλειπτη συνεργασία της διοίκησης με την ανοιχτή εθελοντική ομάδα τεχνικών και το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου, ενημερώθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Δεν συζητάμε καθόλου να κλείσουμε το νοσοκομείο. Ίσα-ίσα θέλουμε όλος ο πληθυσμός της περιοχής να αισθάνεται ότι εδώ το πρόβλημά του θα αντιμετωπιστεί. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τριτοβάθμια, αν θέλετε, πράγματα σε μια μικρή περιοχή σχετικά. Αλλά εάν χρειαστεί τριτοβάθμια διακομιδή, αυτή να είναι εύκολη, γρήγορη και χωρίς κίνδυνο για τον ασθενή. Οι ριζικές αλλαγές στην εικόνα και τη λειτουργία των κέριων τμήματων του νοσοκομείου έχουν αναβαθμίσει εξαιρετικά το επίπεδο εξυπηρέτησης και περίθαλψης των κατοίκων της περιοχής. Τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν διαχρονικά στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας έχουν λυθεί. Όσο αυξάνονται οι λειτουργίες, ανοίγουν νέες δομές, σίγουρα χρειάζεται παραπάνω προσωπικό. Και θεωρώ ότι η επισκεψιμότητα του νοσοκομείου αυξάνεται και καταγράφεται πλέον. Νέος αξονικός τομογράφος, μονάδα αυξημένης φροντίδας, νέο οφθαλμολογικό, νέα ιατρία αλλά και η ανακαίνιση των ΤΕΠ έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Πρόκειται για το επιστέγασμα πολύχρονης και συστηματικής προσπάθειας, η οποία έπιασε τόπο χάρη στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Συνέχεια λοιπόν αυτής της διαδικασίας της προσφοράς στη μηχανική της Ιεράπετρας, αυτή η ανοιχτή ομάδα εθελοντών μηχανικών, βοηθάμε το έργο και θα βοηθήσουμε όσο μας το ζητάει το νοσοκομείο και ο τόπος μας. Έγινε η σωστότερη, θα μπορούσα να πω, χωροθέτηση εργαστηριακών χώρων, η σωστότερη χωροθέτηση του αξονικού τομογράφου, που υπό άλλες συνθήκες, όπως είχε σχεδιαστεί, υπήρχε κίνδυνος να μην λειτουργήσει ο αξονικός τομογράφος. Φτάνοντας χθες στον Άγιο Νικόλαο, η κυρία Γκάγκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον μπλοκ των εργαζομένων του νοσοκομείου που ζητούν ανάκληση των αναστολών και ενίσχυση με προσωπικό. Να γίνουν προσλήψεις, να ενισχυθεί το νοσοκομείο για να δουλέψει σωστά, να μην ιδιωτικοποιηθεί το ΕΣΥ, να μονιμοποιηθούν και να μην απολυθούν οι συνάδελφοι που είναι σε καθαριότητα, σύντηση και φύλαξη. Η φημολογία ότι οι επικείμενες νέες προσλήψεις θα σηματοδοτήσουν ταυτόχρονα την απόλυση των ανεμβολίας των εργαζομένων έχει προκαλέσει αναβρασμό. Αν θα ανανεωθεί η σύμβασή μας, αν θα δοθεί κάποια παράταση, γιατί έχουμε ένα άγχος και μια βεβαιότητα τέλος πάντων. Και γιατί είναι τόσο δύσκολο επιτέλους να γίνει αορίστου συμβάσεως η σύμβασή μας και όχι από έως, δηλαδή συγκεκριμένου χρόνου. Αν δεν αντιδράσουμε εμείς, θα ξαναμπούν πάλι οι εργολάβοι εδώ μέσα, πάλι θα έχουν εργαζόμενους 2, 3, 4 ταχυτήτων. Όμως απαντώντας σε ερωτήσεις, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα αναμένεται να εξεταστεί πότε και πώς θα ήταν δυνατή η επιστροφή στα καθήκοντά τους. Αυτό συζητείται υπό τα επιδημιολογικά δεδομένα της εποχής, την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων στο σύστημα υγείας. Είναι μια συζήτηση που ακόμη δεν έχει λήξει. Πιστεύω ότι η απόφαση θα πάρθει μέσα στις επόμενες μέρες και θα την συζητήσουμε.